τεχνικό επιμελητήριο γενικά είναι αρνητικό στο νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί σε πάρα πολλές διατάξεις. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί πάρα πολλά περιφερειακά τμήματα και συγκεκριμένα και στο δικό μας επιμελητήριο εδώ της Δωδεκανήσου έγινε μια ημερίδα πριν μερικές ημέρες με αποκλειστικό θέμα το νομοσχέδιο για τον Αγιαλό και την Παραλία. Δυστυχώς βλέπουμε ότι για άλλη μια φορά επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κατεστημένο μόνο με καθαρά οικονομικά κριτήρια. Πράγμα το οποίο είναι λάθος, ειδικά όταν μιλάμε για θέματα περιβαλλοντικά και θέματα δόμησης. Τι εννοείται δηλαδή, ποια είναι τα επίμαχα σημεία που βρίσκουν αντίθετο τον τεχνικό κόσμο? Καταρχήν, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται οι διατάξεις στο νέο νομοσχέδιο της χρήσης του Αγιαλού και της Παραλίας για μας είναι άκρως απαράδεκτος. Το μόνο στο οποίο αποβλέπει αυτό το νομοσχέδιο είναι στο πώς θα εξοικονομήσει κάποια χρήματα το κράτος από κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και πώς θα εξυπηρετηθούν τελικά, από ό,τι φαίνεται, κάποια μεγαλοσυμφέροντα. Στα νησιά μας, που είναι κατεξοχήν τουριστικές ζώνες για τη χώρα, θα επιβαρύνει το περιβάλλον, μιας και η πρόβλεψη οι τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν προβολή στον Αγιαλό με κατασκευές ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούν? Πώς θα λειτουργήσει αυτό, πιστεύετε? Εμείς θεωρούμε ότι ο Αγιαλός πρέπει να είναι ελεύθερος. Δυστυχώς θα είναι καταστροφικό, φαντάζομαι, για όλα τα μικρά νησιά, διότι ο ξένος αυτή τη στιγμή έρχεται κατά κύριο λόγο για τις παραλίες μας. Φανταστείτε λοιπόν ότι αναδιαστήματα να βλέπουμε κάποια χτηριακά συγκροτήματα να βγαίνουν μέσα στον Αγιαλό, κάποιες προσχώσεις της θάλασσας οι οποίες επιτρέπονται με το νέο νομοσχέδιο προς εξυπηρέτηση καθαρά και μόνο κάποιων μικρών, επαναλαμβάνω, μεγαλοσυμφερόντων. Δηλαδή θα βλέπουμε να μπαζώνεται η θάλασσα για να γίνονται επιχειρήσεις? Το νομοσχέδιο το προβλέπει ότι σε συγκεκριμένα τμήματα με μελέτες των υποτίθεται εκμεταλλευτών θα μπορούν να μπαζωθούν ακόμα και τμήματα θάλασσας. Ειδικά για τα νησιά μας που υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ρυθμίσεις από την εποχή της Ιταλοκρατίας για την προστασία του Αγιαλού και της Παραλίας, το νέο νομοσχέδιο θίγει αυτό το καθεστώς ή όχι? Όχι, ναι, το καθεστώς το θίγει. Δυστυχώς δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρηματολογικός κανονισμός, ο οποίος είναι ισχυρός για τα νησιά μας και θα πρέπει κατά την άποψή μου να τον προστατεύσουμε ως κόριο οφθαλμού. Επαναλαμβάνω ότι οι παραλίες θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους τουρίστες που έρχονται στην περιοχή μας, διότι σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες μονάδες. Αντί λοιπόν να δούμε πώς θα περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μάλλον επαυξάνεται ακόμα περισσότερο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Πρέπει όλες οι τοπικές κοινωνίες να καταλάβουν ότι αφήνοντας να περάσουν σε εισαγωγικά τέτοια νομοσχέδια, το πρώτο πράγμα που θα συμβεί είναι ο ντόπιος πληθυσμός να γίνει ακόμα φτωχότερος. Άλλη λύση υπάρχει? Θα μπορούσε, πιστεύω, να γίνει μια πιο συγκροτημένη σκέψη προς αυτό το τομέα. Σκεφτείτε ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν είναι από το ΙΠΕΚΑ. Και αλίμονο αν για θέματα γυαλού παραλίας, για θέματα δόμησης, που είναι καθαρά αρμοδιότητα του ΙΠΕΚΑ, βγαίνει ένα νομοσχέδιο μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών. Δυστυχώς, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι η πολιτική χάραξη γενικά είναι κατά κύριο λόγο προς τον οικονομικό τομέα. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα πρέπει να μείνει λίγο στην άκρη αυτό και να κοιτάξουμε λίγο και τον κοινωνικό τομέα και τα θέματα τα οποία αφορούν τον απλό Έλληνα πολίτη.